Εισαγωγή στον εξοπλισμό της εικονικής πραγματικότητας. Πρώτα, σαν συσκευή εικονικής πραγματικότητας, θα δούμε το Rift S της Oculus. Αυτό εδώ είναι το Rift S της Oculus. Είναι η δεύτερη συσκευή εικονικής πραγματικότητας που έβγαλε η Oculus, με πρώτη το Rift. Οι διαφορές που έχουν το Rift από το Rift S, που είναι η συσκευή που έχουμε εδώ, είναι καταρχήν ότι οι αισθητήρες, όπως βλέπετε εδώ, είναι μέσα στο headset. Οπότε όλοι οι αισθητήρες που χρειάζεται για να κάνουν και τον εντοπισμό της κίνησης και της περιστροφής του κεφαλιού του χρήστη, για να μεταφράζουν αυτές τις κινήσεις μέσα στον ψηφιακό κόσμο, βρίσκονται πλέον όλες μέσα στο headset. Παλιότερα, στην προηγούμενη έκδοση του headset, οι αισθητήρες ήταν ξεχωριστές συσκευές που έπρεπε ο χρήστης να τοποθετήσει πάνω σε μία επιφάνεια, οι οποίες ουσιαστικά διαβάζανε κάποια LED που υπήρχαν επάνω στο headset για να κάνουν track την κίνηση του χρήστη. Είναι αρκετά ελαφρύ και στο εσωτερικό του εδώ βλέπουμε ότι έχει δύο φακούς μέσα από τους οποίους ο χρήστης βλέπει το ψηφιακό υλικό, μπαίνει ουσιαστικά δηλαδή μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Περιέχει μία οθόνη για το κάθε μάτι, η οποία είναι ανάλυσης 2560x1440. Περιέχει επίσης ακουστικά, τα οποία βρίσκονται εδώ και εδώ, που υποστηρίζουν στέρεο ήχο για τον χρήστη. Και το headset αυτό συνδέεται με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο, το οποίο καταλήγει σε δύο απολύξεις. Η μία απόλυξη είναι USB 3, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε χρήση USB 3 θύρας και όχι USB 2, και μία DisplayPort θύρα, η οποία μεταφέρει την εικόνα μέσα στο headset από τον υπολογιστή. Αυτές δηλαδή είναι οι μόνες δύο θύρες που χρησιμοποιεί το headset. Και έπειτα, εκτός από το headset, έχουμε και τα δύο χειριστήρια. Τα δύο χειριστήρια αυτά, όπου ο χρήστης κρατάει ένα στο κάθε χέρι του, περιέχει το καθένα από δύο κουμπιά. Στο ένα χειριστήριο είναι το Α και το Β, στο άλλο χειριστήριο είναι το Χ και το Ψ. Ένα joystick κίνησης, το οποίο έχουμε εδώ. Μία σκανδάλη, η οποία μας παρέχει αναλογικό input, δηλαδή και όλες τις ενδιάμεσες τιμές, δεν είναι 0 και 1 μόνο, και μία σκανδάλη εδώ. Όλα τα κουμπιά και ο μοχλός επάνω στο χειριστήριο του Oculus περιέχουν και αισθητήρες αφής. Οπότε, ακόμα και αν δεν πατάω τη σκανδάλη, το Oculus καταλαβαίνει αν έχω το δάχτυλό μου επάνω στο κάθε κουμπί. Δηλαδή καταλαβαίνει το που βρίσκεται το κάθε δάχτυλο των χεριών του χρήστη. Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού για να λειτουργήσει, όπως επίσης απαιτείται και χρήση υπολογιστή. Δεν μπορεί δηλαδή σαν συσκευή να τρέξει μόνη της. Αυτό είναι για το Oculus Rift S, που βγήκε σαν δεύτερη έκδοση του Oculus Rift, με τα προτερήματα που σας είπα. Μετά το Oculus Rift S έχουμε την επόμενη συσκευή της Oculus, όπου είναι το Oculus Quest 2. Προφανώς έβγαλε και το Oculus Quest 1 μετά το Rift S, αλλά το Quest 2 είναι η τελευταία mobile συσκευή που έχει βγάλει ο Oculus. Μικρές οι διαφορές από την προηγούμενη, δηλαδή το Oculus Quest 1. Όπως βλέπετε, η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευή σε σχέση με το Oculus Rift S δεν έχει καλώδιο το οποίο συνδέεται σε υπολογιστή. Ο λόγος είναι ο εξής. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει μέσα της και επεξεργαστή και μνήμη RAM, όλα γενικότερα τα components που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα εδώ, το οποίο βασίζεται σε Android και να τρέξει πάρα πολλές εφαρμογές μόνο του. Μας δίνει όμως και την επιλογή η εταιρεία μέσω αυτής της θύρας, η οποία είναι USB Type-C, να το συνδέσουμε και με υπολογιστή για να τρέξουμε πιο απαιτητικές εφαρμογές. Προφανώς οι εφαρμογές που τρέχουν επάνω στο Quest 2
είναι πιο ελαφριές εφαρμογές, μιας και οι ικανότητες του είναι πιο χαμηλές από ότι ένας υπολογιστής. Και αυτή η συσκευή περιέχει ακουστικά, όπως και το Rift S, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό εδώ και εδώ. Έχει και αυτή στέρεο ήχο. Χρησιμοποιεί τους ίδιους φακούς με το Rift S, αλλά η οθόνη η οποία έχει στο εσωτερικό είναι υψηλότερης ανάλυσης από το Rift S. Είναι σαφώς πιο βαρύ από το Rift S, διότι περιέχει πολύ περισσότερα εξαρτήματα στο εσωτερικό του, όπως επίσης και μπαταρία για να λειτουργεί εκτός υπολογιστή. Και προφανώς, όπως και το Rift S, έρχεται και αυτό με δύο χειριστήρια, τα οποία είναι παρόμοια με του Rift S. Έχουν δηλαδή και τα ίδια κουμπιά και τους ίδιους μοχλούς, αλλά και τις ίδιες σκανδάλες. Φεύγοντας από την εταιρεία Oculus, πηγαίνοντας στον ανταγωνιστή της, που είναι η HTC, εδώ πέρα έχουμε το headset της HTC, το οποίο λέγεται Vive Eye Pro. Ο λόγος που λέγεται Pro είναι γιατί είναι η πιο ακριβή και πιο προχωρημένη συσκευή της HTC. Προφανώς έχει τελευταίας τεχνολογίας οθόνη, πολύ υψηλότερης ανάλυσης και από τις δύο συσκευές της Oculus που είδαμε πριν. Όπως επίσης όμως έχει και πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανανέωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχεις ακόμα πιο απαλές και smooth κινήσεις μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Είναι μια σαφώς πιο βαριά συσκευή, γιατί είναι και πιο ογκώδης από τις συσκευές της Oculus. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε ακουστικά πάρα πολύ μεγάλα για πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου. Οπότε, εκτός από το κομμάτι της οθόνης, δηλαδή το οπτικό κομμάτι, έχουμε και σαφέστατα πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου. Αλλά και γενικότερα η ποιότητα της συσκευής είναι πιο υψηλή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ακόμα και το κομμάτι του αφρού είναι πιο ποιοτικό, γι' αυτό και το κόστος της είναι σαφώς μεγαλύτερο. Το πρόβλημα που έχει το HTC Vive σε αντίθεση με το Oculus είναι ότι δεν έχει τους αισθητήρες μέσα στο headset της συσκευής. Αλλά οι αισθητήρες είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο χώρο που βρίσκεται ο χρήστης, κατά προτίμηση αντιδιαμετρικά, διαγωνίως, και να μην εμποδίζονται από κάποιο αντικείμενο και να έχουν μονίμως οπτική επαφή με το headset του χρήστη. Αυτό είναι κάτι που το καθιστά πιο δύσκολο στη μεταφορά, μιας και έχει πολύ περισσότερα εξαρτήματα να μεταφέρει ο χρήστης, μεγαλύτερο το βάρος, αλλά και δεν είναι μια συσκευή που μπορείς κατευθείαν από το κουτί να την ανοίξεις και να τρέξει. Σαφώς απαιτεί ένα χρονικό διάστημα για να γίνει το πρώτο setup κάθε φορά που θέλει ο χρήστης να τη χρησιμοποιήσει. Το headset το ίδιο έχει ένα καλώδιο, το οποίο έχει μία θύρα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία HTC, η οποία συνδέεται σε αυτό εδώ το κουτάκι. Σε αυτό εδώ το κουτάκι συνδέονται όλες οι συσκευές. Από την μπροστινή εδώ πλευρά συνδέεται το headset το ίδιο, μπαίνει εδώ, και από την πίσω πλευρά εδώ πέρα έχουμε την είσοδο για το ρεύμα. Εδώ είναι η είσοδος του καλωδίου που συνδέεται με τον υπολογιστή για την εικόνα, και εδώ πέρα έχουμε USB 3 σύνδεση του υπολογιστή για τα δεδομένα. Το κουτάκι αυτό περιέχει επίσης και ένα κουμπί με το οποίο ο χρήστης μπορεί να ανοίξει και να κλείσει τη συσκευή, μιας και το headset δεν έχει και κουμπί. Προφανώς το HTC Vive έρχεται και αυτό με τα δικά του χειριστήρια, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα χειριστήρια που είδαμε στα headset της Oculus. Έχουν βέβαια πολύ περισσότερα interface. Όπως για παράδειγμα, έχουν τις ίδιες σκανδάλες που έχουν και τα Oculus. Έχουν όμως και πλάγια κουμπιά αριστερά και δεξιά του χειριστηρίου που ο χρήστης μπορεί με την παλάμη του να πατάει. Έχουν επίσης εδώ πέρα ροδέλα η οποία έχει και κλικ, αλλά έχει και περιστροφικό χαρακτήρα με 3C Touch, όπως επίσης και άλλα δύο κουμπιά που βρίσκονται πάνω και κάτω από το κυκλικό κομβίο στο κέντρο.
Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια για τη χρήση αυτών των συσκευών, πρέπει πρώτα οι χρήστες να αδειάζουν τον χώρο στον οποίο θα χρησιμοποιήσουν την VR συσκευή, την εκάστοτε VR συσκευή. Ο λόγος είναι επειδή δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό κόσμο, πρέπει να μην έχουν εμπόδια στα οποία μπορεί να σκοντάψουν και να χτυπήσουν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όλα αυτά τα VR headsets τα οποία είδαμε κάνουν χρήση κάποιου λογισμικού μέσω του οποίου ο χρήστης οριοθετεί τον χώρο στον οποίο θα χρησιμοποιεί αυτό το headset. Πριν κάνουν χρήση του headset, οι χρήστες θα επιλέξουν πρώτα αν κάνουν σταθερή χρήση, δηλαδή αν κάθονται σε ένα σημείο και χρησιμοποιούν τα headset ή αν θα κινούνται μέσα στο χώρο. Και στο τέλος, οι χρήστες πρέπει με τη χρήση ενός εργαλείου που δίνει η κάθε εταιρεία στο λογισμικό, με ένα λέιζερ με τη χρήση των χειριστηρίων, να δείξουν ποια είναι τα όρια αυτά, με σκοπό το λογισμικό της συσκευής να κάνει ένα alert στον χρήστη για να τον ενημερώνει ότι φτάνει στα όρια αυτά, με σκοπό να αποφύγουμε οποιουσδήποτε τραυματισμούς.